βρίσκεται και στην Ελλάδα πρώτων πυλών, με χώρους δουλειάς, μέσα μεταφοράς και σχολεία αθωράκιστα, με απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Εδώ και τώρα απαιτούμε μέτρα προστασίας και πραγματική επίταξη των ιδιωτικών δομών χωρίς αποζημίωση και ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο. Διαψεύστηκαν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις που πρόβαλαν το αναγκαίο εμβόλιο ως πανάκια προκειμένου να παραμείνουν το δημόσιο σύστημα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα σε άθλια κατάσταση και να επιταχύνεται η εμπορευματοποίηση για να θησαυρίζουν οι κλινικάρχες, να πολλαπλασιάζονται οι συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου με το λαό να πληρώνει πανάκριβα. Μια κατάσταση που υπονομεύει και τον μαζικό εμβολιασμό. Στις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις οδηγούν οικονομικοί και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών. Κριτήριο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα κέρδη των ομίλων. Η δε πατέντα σημαίνει ιδιοκτησία και μόνο η κατάργησή της ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες. Ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα διεκδικούμε προμήθεια εμβολίων από οποιαδήποτε εγκεκριμένη πηγή, όπως και όλων των φαρμάκων που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της νόσου.